Θεά είναι μέρος από τις ιδιότητες ενός εστιατορίου και μπορεί ακόμα και να σώσει ένα γεύμα. Γράφει ο μεγάλος ταξιδιωτικός ενημερωτικός οργανισμός Easy Voyage, για να προσθέσει στη συνέχεια: μερικά εστιατόρια όμως έχουν το πλεονέκτημα να είναι άψογα και γαστρονομικά και πανεραμικά. Με θέα τη θάλασσα ή το βουνό, κάτω από το νερό ή στον πύργο του Άιφελ, σας παραθέτουμε τα καλύτερα τραπέζια όπου η θέα είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική με το τι βρίσκεται στο πιάτο σας. Ανάμεσα σε αυτά, ο Easy Voyage περιλαμβάνει και το εστιατόριο Καλντέρα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: το Volcano View Hotel στη Σαντορίνη είναι η έδρα ενός από τα πιο όμορφα εστιατόρια με θέα την Καλντέρα. Το μενού περιλαμβάνει δημιουργική κουζίνα σε μια τυπική ελληνική διακόσμηση, όπου το λευκό και το γαλάζιο κυριαρχούν, με φόντο το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Η Σαντορίνη εμπνέει όλων των ειδών τους δημιουργούς και φυσικά ο χώρος της μόδας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νεοϋορκέζος Michael Kors, που με τη σειρά ρούχων και εξεσουάρ Σαντορίνη κυριολεκτικά θησάβρισε. Ενώ πρόσφατα παρουσιάστηκαν οι σειρές νηφικών της Ρουμανίδας Ναταλία Βασίλιεφ και της Καναδοϊσραηλινής Τσουλιβίνο, που απογείωσαν τα κοριτσίστικα όνειρα και καθήλωσαν τα ανδρικά βλέμματα. Σειρά έχει το παιδί φαινόμενο της μόδας, ο Μαλαισιανός Ντατούκ Ζογκτόι, που με τη συλλογή του Σαντορίνη Splendor, δηλαδή το μεγαλείο της Σαντορίνης, κάνει θράψη στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία του συλλογή, Σαντορίνη Splendor, είναι εμπνευσμένη από το ελληνικό νησί που το έχει επισκεφθεί την ώρα που η Ελλάδα βιώνει μια οικονομική κρίση, γράφουν οι New York State Times. At House of Toy was inspired by my trip to Santorini, the most beautiful island of Greece. Ενώ το περιοδικό Pop TV Style προσθέτει: δύο λέξεις περιγράφουν αυτή τη συλλογή, κλασικό και chic. Μεγάλα καπέλα από τον Eric Javits, γυαλιά ηλίου και φρέσκα κρίνα στις κομμώσεις ολοκληρώνουν την έμπνευση του Ζαγκ και τις δονήσεις της Σαντορίνης, έχοντας ως κυρίαρχα χρώματα το γαλάζιο της θάλασσας και το λευκό. Ρούχα ιδανικά για ένα ρομαντικό δείπνο με θέα στον ωκεανό. Κρίστεν, όπως υπογράφει, είναι μια νεαρή από την Καλιφόρνια που αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα της στον χρηματοοικονομικό κλάδο και να ρηχτεί στην περιπέτεια των ταξιδιών. Δεν της βγήκε σε κακό, καθώς ήταν η αρχή για τη δημιουργία μιας τεράστιας ταξιδιωτικής επιχείρησης με πολλούς εργαζόμενους και συνεργάτες ανά τον κόσμο και μια δημοφιλέστατη ιστοσελίδα με τον τίτλο «The Blood Abroad» «Η ξανθιά στην Ήπεθρο» σε πολύ ελεύθερη απόδοση. Παίζοντας με τη χαζοχαρούμενη διάσταση που δίνεται κυρίως στην Αμερική, στις ξανθιές, η ίδια μόνο χαζοχαρούμενη δεν είναι. Απόδειξη το ότι έγινε πλούσια και εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες της ιστοσελίδας της ακολουθούν σχεδόν ευλαβικά τις συμβουλές της.
Στην πρόσφατη ανάρτησή της, η Ξανθιά από την Καλιφόρνια προτείνει τους καλύτερους γαμήλους προορισμούς για την άνοιξη του 2016. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και η Σαντορίνη, με την Κρίστεν να γράφει μεταξύ των άλλων. Αυτό το γραφικό ελληνικό νησί είναι γνωστό για τα γραφικά λευκά κτίρια που είναι γαντζωμένα στους γκρεμούς και τα συγκλονιστικά παραδεισένια λιοβασιλέματα. Η Σαντορίνη περιέχει ανέγγιχτες, υπέροχες παραλίες, πανέμορφα τοπία, αρχαίες πόλεις, έντονη νυχτερινή ζωή και ακόμη και ένα ενεργό ηφαίστειο. Η Άνοιξη είναι η καλύτερη στιγμή για περιηγήσεις σε ό,τι το νησί έχει να προσφέρει. «Προορισμοί για να απολαύσετε τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα» είναι ο τίτλος της μεγάλης αργεντίνικης εφημερίδας El Sol που γράφει χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα από το να παρακολουθήσετε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα με τον σύντροφό σας, τους φίλους ή ακόμα και μόνο. Οι πέντε ήπειροι είναι γεμάτες από συναρπαστικά μέρη για να τερματίσετε τη μέρα σας παρακολουθώντας μια όμορφη εικόνα. Ωστόσο, έχουμε επιλέξει για σας τους πέντε προορισμούς για να απολαύσετε τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα στον κόσμο. Πρώτη επιλογή της εφημερίδας είναι η Σαντορίνη. Και ο συντάκτης εξηγεί το γιατί. Έχουμε όλοι ονειρευτεί να δούμε ένα από τα καταπληκτικά ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης. Και είναι τελικά ένα όνειρο που βρίσκεται πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Τι είναι όμως αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει συνεχώς? Ο συνδυασμός της θάλασσας, τα λευκά κτίρια, το ηφαίστειο στο φόντο. Υπάρχουν πάνω από 200 ελληνικά νησιά. Αλλά η εμπειρία να δεις ένα ηλιοβασίλεμα σε μια από τις παραλίες, τα μπαρ ή τις ατελείωτες πισίνες της Σαντορίνης είναι ανεκτίμητη. Τα ομορφότερα νησιά του κόσμου, ιδανικά για μήνα του μέλητος, επέλεξε πριν λίγες μέρες το περιοδικό Condé Nast Traveler, βασισμένο στις προτιμήσεις των αναγνωστών του. Δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός, όπως λέει άλλωστε και η συντάκτρια Κάιτλιν Μόρτον που επιμελήθηκε το αφιέρωμα, πως η Σαντορίνη περιλαμβάνεται στους κορυφαίους γαμήλιους προορισμούς. Με μια εντυπωσιακή αντίθεση του λευκού και του βαθυγαλάζιου των σπιτιών στους βράχους, με τα αρχαία μπέλια και τις παραλίες με την κόκκινη χριστιακή άμμο, δεν προκαλεί καμία κατάπληξη το γεγονός πως οι αναγνώστες λένε ότι η Σαντορίνη έχει εκπληκτική θέα και αξεπέραστη ομορφιά, γράφει Μόρτον και συνεχίζει. Ατενίστε το ηλιοβασίλεμα στην Ία.
Φροντίστε επίσης να επισκεφτείτε το Ακροτήρι, μια μινωική πόλη 3.500 ετών που διατηρήθηκε στην ηφαιστειακή τέφρα όπως ακριβώς η Πομπεία και βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού. Πιστέψτε με, δεν είμαι πίνακα ζωγραφικής. Αυτά τα 27 τοπία υπάρχουν, γράφει στον τίτλο της η πορτογαλόφωνη εφημερίδα Observator, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό σοου χρωμάτων που μοιάζουν βγαλμένα από μια παραμυθένια οπτασία. Γράφει ο συντάκτης πρωτού παρατήσει την Πέρνα για χάρη της εικόνας. Περιοχές της Γαλλίας, καλυμμένες με ανθισμένη λεβάντα, το ρομαντικό σκηνικό του ηλίου της Σαντορίνης και μαζί με αυτές άλλα 24 φυσικά τοπία που θα σας αφήσουν απολύτως εκστασιασμένους.